Από τον καιρό που ο Μάρλον Μπράντο άφησε τον εαυτό του και μετατράπηκε από το απόλυτο πρότυπο ανδρικής ομορφιάς σε ένα μικρό βουνό, οι stars όλου του πλανήτη είχαν την απόλυτη δικαιολογία για όσα κιλά κι αν έπαιρναν. Παρότι λοιπόν οι περισσότεροι έχουν ολόκληρες ομάδες ανθρώπων που δουλεύουν για να προσέχουν και να διαχειρίζονται την εικόνα τους, υπάρχουν πολλοί celebrities που από όμορφα κορμιά μετατράπηκαν μέσα στα χρόνια σε υπέρβαρους που δυσκολεύεσαι να πιστέψεις πως κάποτε ήταν τόσο λαμπεροί. Η Mariah Carey, ας πούμε, ήταν μέχρι πριν 5-6 χρόνια μια από τις πιο sexy τραγουδίστρες σε ολόκληρο τον κόσμο. Εντυπωσιακές καμπύλες, αλλά σωστά κατευθυνμένες, άρχισε να φουσκώνει και να φουσκώνει παντού, και αφού έμεινε και έγκυος, δεν ξανάγινε ποτέ εκείνο το θηλυκό που εκατομμύρια άντρες σε όλο τον κόσμο είχαν λατρέψει όλα αυτά τα χρόνια. Στα ίδια χνάρια και η Τζέσικα Σίμψον, η σύγχρονη εκδοχή του Cowgirl και της απόλυτης Αμερικανιδούλας. Στη δική της περίπτωση, όλα συνηγορούν πως αυτό που την κατέστρεψε ήταν το πρώτο της διαζύγιο, το οποίο την έριξε σε κατάθλιψη και εκείνη με τη σειρά της στο φαγητό. Η Tyra Banks, απ' την άλλη, ένα από τα διασημότερα και πιο sexy μοντέλα του κόσμου πριν 10-15 χρόνια, έγινε για κάποια χρόνια μια big mama από αυτές που μόνο οι γκάγκστερ στα αμερικανικά γκέτο εκτιμούν, αλλά τελικά επέστρεψε σε κάπως πιο φυσιολογικές αναλογίες τελευταία. Η περίπτωση της Christy Alley πάλι είναι μάλλον πιο γνωστή από όλες του Hollywood. Η οποία μετατράπηκε μετά τα 35 της από μια πολύ όμορφη και επιθυμητή γυναίκα σε ένα παράδειγμα προς αποφυγή για celebrities και μη. Από τα κορίτσια που επίσης πάχυναν επικίνδυνα και μάλιστα σε μικρό χρονικό διάστημα, υπάρχει σαφώς και η περίπτωση της Britney Spears, η οποία πέρασε πάρα πολλά στάδια ρηπολικής συμπεριφοράς και δημόσιων ξεσπασμάτων, αλλά από τότε που πήρε μαζεμένα πάνω από 25 κιλά, δεν ξανάγινε ποτέ εκείνο το γλυκύτατο κοριτσάκι που αγαπήσαμε όταν πρωτοβγήκε. Όχι πολύ διαφορετική περίπτωση είναι και αυτή της Janet Jackson, η οποία στρογγύλεψε επικίνδυνα την προηγούμενη δεκαετία και πλέον έχοντας περάσει και τα 40 δεν δείχνει να έχει ούτε διάθεση ούτε και ελπίδα για να αδυνατήσει. Τελευταία από τις διάσημες όμορφες γυναίκες που κατέστρεψαν την κάποτε ζηλευτή του σιλουέτα είναι η Kelly LeBrock. Η κάποτε γυναικάρα με τα κόκκινα που μάγευε με το καμπυλόγραμμο κορμί της είναι σήμερα μια μάλλον υπερβολικά φουσκωμένη γυναίκα και στο πρόσωπο που έχει μεταλλαχτεί από τις πλαστικές αλλά και στο σώμα το οποίο πλέον κουβαλάει καμιά 30 παραπανήσια κιλά. Στην περίπτωση της LeBrock, βέβαια, κοιτάζοντας και τον εδώ και πολλά χρόνια σύζυγό της Steven Seagal, καταλαβαίνεις πως η καλή οικογενειακή ζωή τους έκανε και τους δύο να αφήσουν τους εαυτούς τους. Γιατί τι σχέση έχει ο πεδαράς ήρωας των ταινιών δράσης της δεκαετίας του 80 με το χοντρό θείο που εμφανίζεται πια guest star και σε κωμωδίες. Ένα άλλο είδωλο των 80's που άλλαξε εντελώς πρόσωπο και σώμα μέσα στα χρόνια είναι και ο Alec Baldwin, ο οποίος το μόνο που θυμίζει εκείνο το στεγνό και όμορφο αγόρι που έριξε την Jim Passenger είναι στην πλούσια κόμη του και τα καταγάλανα μάτια του. Γιατί αλλιώς μοιάζει να έχει καταπιεί τον παλιό του εαυτό ανάμεσα σε δύο φέτες ψωμιού. Τα ίδια και χειρότερα και ο Τζον Τραβόλτα, ο οποίος βέβαια πέρασε πολλά προσωπικά, αλλά κατάφερε να ξαναγυρίσει το Hollywood και την επιτυχία, έστω και πιο βαρύς από ό,τι τον γνωρίσαμε. Αλλά το κακό είναι, λένε εκεί στο Λος Άντζελες, πως κάθε φορά που στεναχωριέται τρώει πολύ. Και περνάει συχνά όπως φαίνεται στεναχώριες δυστυχώς. Και βέβαια υπάρχει και ο Mike Tyson, τον οποίο αδύνατο δεν μπορούσε να τον πει ποτέ, αλλά από εκείνο το κορμί του παγκόσμιου πρωταθλητή έχει μόνο τα σημάδια για να το θυμίζουν. Γιατί αλλιώς με περισσότερα από 30 κιλά και διάφορα απίθανα τατουάζ, κανείς δεν θα τον γνώριζε αν δεν τον κοιτούσε στο πρόσωπο.